Ισραήλ σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές, λένε πληροφορίες του Ιράν, στο κεντρικό Ιράν, δίπλα από το αεροδρόμιο του Ασφαχάν. Πέτρο Τζαρούνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές του ΣΥΓΜΑ. Νομίζω ήταν ένα αναμενόμενο χτύπημα. Δεν ξέραμε το πώς, το πού και το πότε. Έγινε σήμερα τις πρωινές ώρες. Επιβεβαιώνεται και από τους Αμερικανούς. Και τώρα βέβαια όλοι σκέφτονται την επόμενη μέρα. Τι θα συμβεί? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι το χτύπημα, όπως το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, ήταν περιορισμένης κλίμακας. Ενώ το Ισραήλ διαθέτει πολύ μεγαλύτερη δύναμη, θα μπορούσαν να προσβληθούν διάφοροι στόχοι και μάλιστα με την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν drones και σε αυτή την περίπτωση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καν θύματα, καλό αυτό. Οι στόχοι, παρότι είναι σε πόλεις που διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις και υποδομές, δεν αφορούν αυτές τις υποδομές και τους στόχους, και αυτό το είχαμε σημειώσει, ότι θα αποφευθούν τέτοιου είδους πλήγματα, γιατί αν γινόντουσαν σε τέτοιους στόχους θα πρόκειτο περί κλιμάκωσης, και επίσης δεν θα χρησιμοποιούνταν μεγαλύτερα μέσα για να προσβληθούν τέτοιου είδους στόχοι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι στόχοι προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό. Άρα και από αυτή την άποψη έχουμε ένα μήνυμα, δηλαδή είναι ανταλλαγές μηνυμάτων για τον όπλο που κάνουν οι δύο πλευρές, ότι μπορώ, εάν θέλω, να σε χτυπήσω και στο πυρηνικό σου πρόγραμμα. Το χέρι μου φτάνει μέχρι την Τεχεράνη και το Ισφαχάν, αλλά στην προηγουμένη περίπτωση δεν το πράττω, γιατί δεν θέλω να πάμε σε κλιμάκωση, αλλά το αντίθετο, σε αποκλιμάκωση. Ναι, βέβαια τώρα κανείς δεν ξέρει αυτό το χτύπημα πώς θα το εκλάβει το Ιράν. Αν θεωρήσει ότι είναι σοβαρό ή όχι, και αν πρόκειται να προχωρήσει αντίπεινα. Διότι χθες το Ιράν έλεγε ότι έχουμε εντοπίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ και είμαστε με το χέρι στη σκανδάλη. Μα ακριβώς αυτό υπόθηκε, και η αντίδραση και από πλευράς Ισραήλ ήταν να μην χτυπηθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θυμάσαι και είπα και για τους πυράβλους του Ιράν που έπεσαν δίπλα από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ, ναι, στην αεροπορική βάση στο Νεκέβ, ναι, στη βάση Νεβατίμ. Οπότε και οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ προσεκτικές στο να μην οθήσουν την άλλη πλευρά σε κλιμάκωση και μάλιστα σε εμπλοκή και χτυπημάτων κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων. Τώρα το ερώτημα είναι οι Αμερικανοί, η θέση των Αμερικανών, οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει το χτύπημα, επειδή είχαν πιέσει το Ισραήλ να μην χτυπήσει, να μην προκαλέσει έτσι περισσότερο πρόβλημα στο ήδη τεταμένο κλίμα, μπορούν να ελέγξουν τώρα αυτή την κατάσταση? Μπορεί να σταματήσει εδώ? Οι Αμερικανοί δεν είπαν στο Ισραήλ, είναι καλύτερα αν δεν χτυπήσετε, αλλά αν χτυπήσετε, να το κάνετε κατά τρόπο περιορισμένο, έτσι ώστε να μην πάμε σε ένα διευρυμένο πόλεμο. Αυτή ήταν η συμβουλή των Αμερικανών. Φαίνεται ότι εισακούστηκαν οι Αμερικανοί. Ο τρόπος που έδρασαν οι Ισραηλινοί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε, είναι ότι εισακούστηκαν και είναι ένα περιορισμένο χτύπημα, που επιτρέπει και στην άλλη πλευρά να κάνει κάτι ανάλογο, ακόμα και να αντιδράσει, να πάει και αυτή σε ακόμα μικρότερο χτύπημα. Δηλαδή αυτό που προβλέψαμε ως πορεία αποκλιμάκωσης, φαίνεται ότι είναι μια πορεία που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και οι δύο πλευρές επιδιώκουν. Να πούμε ότι επίσης, εκτός από στόχους στο Ιράν, έχουν χτυπηθεί στόχοι στη Βαγδάτη και αλλού στο Ιράκ, καθώς επίσης και στη Νότια Συρία. Εγκαταστάσεις ραντάρ του Συριακού στρατού. Άρα και εκεί υπήρξε κάποιο είδους αντίδραση, αλλά ακόμα και εκεί θα περιμέναμε, για παράδειγμα, ένα μαζικό χτύπημα κατά τη Χεζμπολά. Δεν έγινε αυτό, διότι στην προηγουμένη περίπτωση το χτύπημα που έγινε κατά του Ισραήλ από το Ιράν δεν συμμετείχε η Χεζμπολά. Συμμετείχαν μόνο οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές σε Συρία και Ιράκ. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα είναι και τα γενέθλια του ηγέτη του Ιράν, του Χαμενεΐ, έτσι. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αν είναι συμβολικό.
Δεν νομίζω να είναι αυτό που μέτρησε. Μέτρησαν για παράδειγμα το ότι περίμεναν οι Ισραηλινοί να δουν τις αντιδράσεις των εταίρων και συμμάχων τους σε ό,τι αφορά τα θέματα των κυρώσεων. Υπήρξαν ανακοινώσεις και στις ΗΠΑ και στις Βρυξέλλες για κάποιο είδους κυρώσεις, είτε οικονομικές, είτε περισσότερο που έχουν να κάνουν με την απόκτηση τεχνολογίας δια της οποίας ενισχύονται τα drones του Ιράν και η πύραυλή του. Απορρίφθηκε, μάλλον τέθηκαν σοβαρές επιφυλάξεις για το θέμα των φρουρών της Επανάστασης. Ο κύριος Μπορέλ είπε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να μπουν στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, θα πρέπει μια επίσημη αρχή ενός κράτους μέλους να τους καταγγείλει και να παραθέσει και στοιχεία που εμπλέκουν αυτή την οργάνωση, τους φρουρούς της Επανάστασης, σε κάποιο είδους τρομοκρατική ενέργεια. Αυτό μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει μια άμεση υιοθέτηση αυτού του αιτήματος, ας το περιγράψουμε, του Ισραήλ. Ναι. Τώρα, αυτές οι εξελίξεις με το Ιράν των τελευταίων ημερών έχουν καθυστερήσει ή έχουν αναβάλει την επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα? Πιστεύω ότι την έχουν απλά αναβάλει. Καθώς μιλάμε, οι ομάδες που συντονίζονται σε αυτό το θέμα των Ισραηλινών από τη μια και των Αμερικανών από την άλλη συνεδριάζουν και τα συζητούν και τα εξετάζουν. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για 40.000 αντίσκηνα. Έχει βρεθεί και ο συγκεκριμένος χώρος στον οποίο θα μεταφερθεί πληθυσμός από την Ράφα, έτσι ώστε όταν θα γίνει η επιχείρηση να υπάρχουν τα λιγότερα δυνατά θύματα, κάτι που ήταν μια από τις κύριες προϋποθέσεις τις οποίες έθεταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, επειδή κανείς δεν γνωρίζει την επόμενη μέρα, θεωρείς ότι είμαστε μακριά από μια περιφερειακή σύραξη που θα γενικεύσει και θα ρίξει φωτιά στη Μέση Ανατολή με το χτύπημα το χθεσινό? Η μέχρι τώρα εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει δύο ορθολογικούς παίκτες που δεν επιδιώκουν αυτό το πράγμα. Εάν υπήρχε κάποιο είδους πρόθεση από πλευράς Ισραήλ και έχει καταγραφεί αυτό το πράγμα να συμπαρασύρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα μεγαλύτερο πλήγμα κατά του Ιράν και ειδικά του πυρηνικού του προγράμματος, αυτό το πράγμα φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το επιθυμούν. Έχουν διευκρινίσει στο Ισραήλ ότι δεν πρόκειται να το ακολουθήσουν σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Γι' αυτό και οι επιθέσεις του Ισραήλ, βλέπετε, είναι περιορισμένες, διότι από μόνο του δεν μπορεί να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ. Είναι μεγάλης κλίμακας και μεγάλης διάρκειας επιθέσεις που χρειάζονται και αυτές τις δυνάμεις και τις δυνατότητες τις έχουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν αυτή την οδό, δεν μπορούν οι άλλοι να το κάνουν. Το Ιράν, αν θυμόμαστε, προχθές έριξε τους πυράβλους και τα ντρόουνς και πριν καν φτάσουν στους στόχους τους, είπε ότι με αυτό τελειώνω. Δηλαδή, ήθελε ακριβώς να πάει σε αποκλιμάκωση, απλά να στείλει το μήνυμα ότι είναι δυνατό, ότι οτιδήποτε εναντίον του θα τιμωρείται. Είναι λογικές αποτροπές αυτές και όχι λογικές κλιμάκωσης και ενός μεγάλου πολέμου. Μακάρι. Τώρα, μια ερώτηση, επειδή η Ιράν και η Ισραήλ δεν έχουν σύνορα. Όλα αυτά γίνονται πάνω από το Ιράκ ή πάνω από την Ιορδανία. Αυτό πώς, με βάση το δίκαιο, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, αγαπητέ φίλε? Δηλαδή, ανεξέλεγκτα περνάνε ντρόμους πάνω από αυτές τις χώρες και χτυπάνε τον αντίπαλο? Υπάρχει αυτό το στοιχείο, το οποίο στην ουσία σημαίνει παραβίαση των... Αυτό είναι παραβίαση, δεν είναι? Του εναέριου χώρου, ειδικά όταν αυτά ήπτανται σε χαμηλό σχετικά ύψος. Κάτι που ισχύει περισσότερο για τα ντρόμους και για τους πυράβλους κρούς. Δεν ισχύει για τους βαλιστικούς. Οι βαλιστικοί μπορεί να βγουν και από την ατμόσφαιρα και να ξανακατεβούν, οπότε δεν παραβιάζουν κανένα ένα αέριο χώρο. Υπάρχουν χώρες που δίνουν άδεια είτε επίσημα είτε σιωπηρά για να διεξαχθούν τέτοιου είδους επιθέσεις και επιχειρήσεις. Υπάρχουν και χώρες που διαμαρτύρονται ή κάνουν ότι διαμαρτύρονται απλώς για να μην εκτεθούν ως συνεργαζόμενες με τον επιτιθέμενο, όποιος και αν είναι αυτός.
Τώρα και η Χαραυγή το έχει εδώ το θέμα, κύριο θέμα. Λέει δεν θέλουμε τη χώρα μας συνένοχη σε οποιοδήποτε έγκλημα. Οι πληροφορίες από το Ισραήλ, από μέσα του Ισραήλ, από μέσα δημοσιογραφικές πληροφορίες από το Ισραήλ λένε ότι από την Κύπρο με βάση, ήταν η βάση, από την Κύπρο μάλλον λέει, ήρθανε τα οι πύραυλοι οι οποίοι οι αμερικανικοί πύραυλοι που φτάσαν στο Ισραήλ. Έχουμε πληροφόρηση τέτοια? Εγώ δεν την έχω. Υπήρξαν στο παρελθόν πληροφορίες ότι μόλις ξεκίνησε η υπόθεση με τη Γάζα και την επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χαμάς, ότι υπήρξαν πάρα πολλές πτήσεις από την Ευρώπη, εκεί όπου υπάρχουν τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι διαμέσου της Κύπρου πήγαιναν προς το Ισραήλ για να το ανεφοδιάσουν και να του δώσουν εκείνες κατά κύριο λόγο τα πυρομαχικά, δηλαδή τις βόμβες και τους πυράβλους, έτσι ώστε να εκτελέσει εκείνη την επιχείρηση κατά της Χαμάς. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι καινούριο υπόψη μου για αυτό το θέμα. Δεν αποκλείω οτιδήποτε. Πάντως πρέπει να σημειώσω κάτι εδώ, ναι. Ανδρέα, το οποίο πέρασε χωρίς να το προσέξουμε. Όταν ξεκίνησε η υπόθεση με την Γάζα, υπήρξαν αρνητικές τοποθετήσεις για την παρουσία των Αμερικανών στα ανοιχτά του Ισραήλ και της Κύπρου από πλευράς του κυρίου Ερντογάν. Υπήρχαν δηλώσεις και από τον Τατάρ και από την απόφαση της τουρκοκυπριακής λεγόμενης Βουλής ενάντια στη χρήση της Κύπρου και των βάσεων, και τα δύο, και της Κυπριακής Δημοκρατίας και των βάσεων, προς όφελος του Ισραήλ κατά τις επιχειρήσεις κατά της Γάζας. Η τελευταία ανακοίνωση του κυρίου Τατάρ είναι διαφοροποιημένη. Δεν καταγγέλει αυτό το πράγμα, αλλά λέει ότι πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε να μην εκτεθεί η Κύπρος σε κινδύνους και εμπλακεί σε αυτή την ανάφλεξη η οποία άρχισε να παίρνει περιοχικές διαστάσεις. Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφέρθηκες στον Ερντογάν στην Τουρκία, είχαμε αντίδραση για τα τελευταία γεγονότα μετά το χτύπημα του Ιράν? Υπάρχει αντίδραση, όχι από τον κύριο Ερντογάν, το πήρε πάνω του ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Φιντάν, η οποία αντίδραση είναι αρνητική για το Ισραήλ και ότι αυτό είναι που δημιουργεί όλα αυτά τα κακά. Την ίδια στιγμή ο κύριος Φιντάν πήγε στο Κατάρ για να συναντηθεί με τα στελέχη την ηγεσία της Χαμάς για να μεσολαβήσει και ανακοινώθηκε επίσης από την Τουρκία ότι υπάρχει μία πρόθεση αποστολής νέας βοήθειας διαθαλάσσης προς το Ισραήλ, προς την Λωρίδα της Γάζας, με τρόπο ανάλογο με το Μαβί Μαρμαρά, αν και δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι σε θέση αυτή τη στιγμή η Τουρκία να το υλοποιήσει. Θα υπάρξουν ανάλογες αντιδράσεις και ξέρουμε τι σήμεραν οι ανάλογες αντιδράσεις όταν έλαβαν χώρα ανάλογα γεγονότα στο παρελθόν. Μάλιστα. Αγαπητέ μου Πέτρο Ζαρούνα, σε ευχαριστώ. Ό,τι νεότερο αν προκύψει θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ, επειδή θα ακολουθήσει